Οι αρμόδιε υπηρεσίε του Δήμου Πατρέων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγεία, έχουν πάρει όλα τα δυνατά και προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία των μαθητών και του προσωπικού. Συγκεκριμένα, πριν μερικού μήνε, όταν παρατηρήθηκε παρουσία άγνωστων ζωηφίων εντό του σχολείου, η Αντιδημαρχία Παιδεία και Αθλητισμού απευθύνθηκε στι αρμόδιε κρατικέ υπηρεσίε τη Δημόσια Υγεία, εντοπίστηκε το είδο του ζωηφίου και από πού προερχόταν και προέβη στι Κλείσιμο του σχολείου για δύο ημέρε, ριζικό κλάδεμα δέντρο δεύτερων σχολείου από τα οποία προέρχονται τα ζωήφια, εντομοκτονία από ειδικό συνεργείο, διπλή γενική απολύμανση του σχολείου από τι καθαρίστρε του σχολείου και από πολυμελέ ειδικά εξοπλισμένο συνεργείο του Δήμου, απολύμανση κουρτινών, ταπέτων κ.ο.κ. Διαναμήθηκε φυλάδιο με οδηγίε τη Διεύθυνση Υγεία στου γονεί των μαθητών, σύσταση στου μαθητέ να μην πλησιάζουν τα δέντρα. Τα μέτρα αυτά απέβησαν αποτελεσματικά και το σχολείο επανελειτουργήσε κανονικά μέσα σε δύο ημέρε χωρί κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Ανεξ Εξάρτητα από το προχθεσινό μεμονωμένο περιστατικό, η Αντιδημιαρχία Παιδεία και Αθλητισμού είχε προγραμματίσει έγκαιρα τι απαραίτητε προληπτικέ παρεμβάσει, οι οποίε αρχίζουν άμεσα σε όλα τα σχολεία, με πρώτο βέβαια αυτό τη Ανθούπολη, που λόγω των πολλών δέντρων εμφανίζει οξυμένο το πρόβλημα. Η Διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου αντιμετώπισαν σωστά και άμεσα το μεμονωμένο περιστατικό αλλεργική αντίδραση, είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με την Αντιδημαρχία όσο και με του γονεί του μαθητή, που ακολουθούν παρακολουθεί την αγωγή του, που του συνέχισε ο παιδίατρο, θα παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του και πρόκειται για προληπτικού λόγου να εξεταστεί από δερματολόγο στο καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πέδων.